Ευχαριστώ τον κύριο Μητρόπουλο. Ερωτήσεις από το κρατήριο υπάρχουν, παρακαλώ. Συνδυασμός Ιντερφερόνης με τι, με το PSG. Μάλιστα. Με εναλλασσόμενη ιστορία. Επανέρχεται να ρωτήσω τώρα, γιατί από το 1992 οι Αμερικάνοι μας το είχαν αποκλείσει τότε από την Τζένοα και γίνει το συνέδριο του Πανεπιστημίου. Από τότε είχαν πει ότι η Ιντερφερόνη έχει πεθάνει. Επανέρχεται. Σαν ενδοχιστική έγχυση σε σκέτη ιστορία, νομίζω πως έχει πεθάνει. Σαν σχήμα σε πολύ μεγάλη, σε πολλές μονάδες, δηλαδή στα 100 εκατομμύρια, σε εναλλαγή με τον PSG, έχουμε δύο δουλειές από την Αμερική και πολύ πιο νεότερες από το 1992, που έχουν δείξει κάποια αποτελέσματα. Τις πιστεύω εγώ προσωπικά, η απάντηση είναι όχι, γιατί δεν πίστεψα ποτέ στην Ιντερφερόνη, αν θέλετε, από την άλλη μεριά. Η ιστορία είναι την εναλλαγή με τα κυταροτοξικά, είναι κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον. Έτσι, για να συνδυάσει κανείς δύο διαφορετικούς μηχανισμούς δράσης. Άλλη, ο κ. Μουτζούρης. Η Σταμπίνη μας αναφέρει ότι βάζει σε πρώτη γραμμή τη Σάλβερ μετά από τη Τσέχο. Πρώτα απ' όλα δεν είναι τίποτα υιοθετημένο. Οι μελέτες οι οποίες τρέχουν αυτή τη στιγμή είναι και για στις περιπτώσεις ενδιαμέσου κινδύνου σαν πρώτης γραμμής, και εκεί δοκιμάστηκε για την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια, και επίσης τρέχει και μια μελέτη που είναι σε αποτυχία σε PSG. Υπάρχει και εκεί, τρέχει μια μελέτη. Στα πράγματα που έχω δώσει για reviews εδώ πέρα είναι πολύ καλά papers του 2007 και του 2008. Για όποιον θέλει να τα δει αυτά τα πράγματα λίγο παραπάνω. Είναι τρία reviews που τα έχει γράψει ουσιαστικά η ομάδα του Vigis από το Nijmegen, που πραγματικά έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά. Το μέλλον σε αυτά τα πράγματα, πού το βλέπετε, στην ενδοχιστική έγκριση? Πιστεύω ότι η τεχνολογία θα βρει τρόπους να μας βοηθήσει να έχουμε καλύτερη ουσιαστικά απάντηση του στρώματος, διότι τώρα μου το πάτε σε λίγο φιλοσοφικά το τι πιστεύω για τον καρκίνο της κύστης. Πιστεύω ότι είναι και αυτή μια νόσος του στρώματος και όχι τη νόσος του επιθυλίου. Έτσι, μπορεί να εκφράζεται στο επιθύλιο, αλλά είναι το στρώμα εκείνο το οποίο κάνει τη δουλειά από κάτω. Άρα το στρώμα είναι η στόχευση της οποιασδήποτε θεραπείας που πάμε να δώσουμε με τη μορφή την ενδοκιστική. Έλα που από την άλλη μεριά το οροθύλιο είναι ένας τρομακτικός αμυντικός ανατομικός φραγμός που δεν επιτρέπει να μπει τίποτα από κάτω. Άρα λοιπόν, αν καταφέρει κανείς να βάλει πράγματα μέσα στο στρώμα, ναι, πιστεύω ότι εκεί είναι το μέλλον, αν θέλετε. Και από τις διάφορες αυτές τις τρεις υποβοηθούμενες θεραπείες, πιστεύω ότι εκείνη που θα έχει πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα είναι εκείνη με την ηλεκτροβοηθούμενη, την δημιουργία δηλαδή του δυναμικού, για να έχουμε μεγαλύτερη διαισθητικότητα. Σας ευχαριστώ, κύριε Μητρόπουλε, ήταν εξαιρετική η παρουσίαση. Θα ήθελα να θέσω ένα προβληματισμό παραπάνω σε ένα νέο άτομο με επιθετικό grade 3 θα επί αποτυχίας της πρώτης BCG θεραπείας θα επιχειρήσετε ένα δεύτερο ή θα πάμε κατευθείαν στη μαστεκτομή? Μιλάμε για νέο άτομο, για να βάλω και μια άλλη παράμετρο, την ηλικία. Έχοντας σαν προϋπόθεση, ευχαριστώ κύριε Ζαχαρή πρώτα απ' όλα, έχοντας σαν προϋπόθεση ένα και μοναδικό πράγμα, ότι έχει κανείς δέσει τον άρρωστο. Και δέσει όχι σε επίπεδο επαγγελματικό, αλλά να έχει καταλάβει ο άρρωστος ότι είναι στην κόψη του ξηραφιού στην όλη ιστορία. Πάντοτε πιστεύω ότι πρέπει κανείς να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, σαφέστατα. Δεν ανήκω στους φανατικούς θειασότες ότι με την αποτυχία των πρώτων 6 εγχύσεων ότι θα πρέπει να πάμε κατευθείαν σε κυστεκτομή. Δεν ανήκω στους τόσο επιθετικούς για αυτή την ιστορία. Πιστεύω στη δεύτερη ευκαιρία με προϋπόθεση ότι έχει καταλάβει ο άρρωστος τι του γίνεται. Έτσι, είναι πολύ σημαντική αυτή η ιστορία, πιστεύω. Ναι, κάποιες στατιστικές λένε ότι όσο πιο γρήγορα κάνουμε την κυστεκτομή, τόσο μεγαλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης. Δεν ήθελα να τσακωθώ με τον κύριο Τζόρτζη προηγουμένως για αυτή την ιστορία, αλλά αυτή η ιστορία του τριμήνου νομίζω πως έχει υπάρξει μια πρόσφατη δημοσίευση που την ανέτρεψε σε έναν τρόπο. Νομίζω. Και άλλη μία που την ξανατρέπει.
και άλλη μία που την ξανά ανατρέπει. Εντάξει, έγινε λοιπόν. Άρα όταν υπάρχει τέτοιου είδους συναλλαγή, ένα πράγμα συμπέρασμα βγαίνει. Ότι δεν έχουμε υπάρχει τίποτα δογματισμό. Έτσι, άρα δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτή η ιστορία στο τρίμηνο πάνω τρεχάτε ποδαράκια μου, μάλλον δεν είναι κάτι. Εγώ, Διονύση, να σταθώ αυτό που είστε για τη βιοψία της βάσεως. Νομίζω έχουν δίκιο που θέλω να το πω πολλές φορές, μπορεί να βγάλουν νόημα και ξέρεις γιατί. Γιατί το έχουμε κάψει εμείς προηγουμένως. Ακριβώς. Και τονίζουν, τονίζουν οι παδρατόμοι, προσοχή, μην γκέτε εις τους, δεν μπορούμε να βγάλουμε έχει σωστό. Έχει απόλυτο δίκιο ο κ. Γιουλιώτης, πραγματικά. Είναι πολύ σημαντική η ιστορία που μερικά που τα θεωρούμε αλφαβητάρι και δεδομένα, τα εγκαταλείπουμε στην κλινική πράξη. Εννοείται, είναι πραγματικά, είναι φοβερό. Με αυτό είναι. Αλλά αν έχεις καρβουνιάσει την όλη ιστορία προηγουμένως, επειδή σου μάτωνε, και δεν, πώς να, τι να του δώσεις, σκάρβουνα θα του δώσεις μετά, που να σου βγάλει οτιδήποτε στοιχείο για τη βιοψία της βάσους. Η βιοψία της βάσους είναι, τελειώνω τη διουρυθρική μου και πριν αρχίσω να σιδερώνω με όλη αυτή την ιστορία, βάλε τη λαβίδουλα, πάρτε το κομματάκι εκεί πέρα και στείλ το. Έτσι, και αν είναι και πολύ ευρεία η βάση, πάρα πολύ διαφορετικά κομμάτια της βάσους μάλιστα. Έτσι, αυτή είναι σημαντικά πράγματα για την σωστή διουρυθρική. Και πραγματικά, και να το ξανατονίσουμε κύριε καθηγητά αυτό το πράγμα, η σωστή διουρυθρική είναι πολύ σημαντική για αυτή την ιστορία. Πάρα πολύ σημαντική. Παρακαλώ. Η επιλογή του BCG συγκριτικά με τα άλλα, ποια είναι η πρώτη, ας πούμε, λοιπόν, η ερώτηση ήταν η επιλογή του BCG σαν πρώτο μέσο επικουρικής θεραπείας, σχετικά με τα άλλα. Νομίζω πως ξεκάθαρα δεν θα το δώσουμε ποτέ σε έναν χαμηλού κινδύνου για υποτροπή ή για εξέλιξη όγκου. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί είναι πολύ τοξικό πρώτα απ' όλα. Έτσι δεν είναι ανεκτό από τους αρρώστους. Και δεν αξίζει τον κόπο για αυτή την ιστορία. Και όταν έχουμε παρενέργειες από τον BCG, ας πούμε. Όταν έχουμε παρενέργειες από τον BCG, είναι πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι η μείωση της δόσης στο μισό μας καλύπτει απόλυτα. Όπως επίσης και το να πούμε ότι δεν θα το κάνουμε ανά εβδομάδα, αλλά ότι θα αυξήσουμε τα χρονικά διαστήματα, τα μεσοδιαστήματα, και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι μέσα στο παιχνίδι, στη τελική ανάλυση. Δηλαδή δεν θα πάμε με τον άλλο να το αλλάξουμε, τον αδόξαστο, για να το πούμε λαϊκά, απλά και μόνο για να το κάνουμε τον BCG. Όχι, να το αλλάξουμε φάρμακο δηλαδή. Πιστεύω ότι όταν έχει επιλέξει κανείς ότι θέλει τον BCG, για ποιο λόγο, γιατί φοβάται πάρα πολύ ότι θα εξελιχθεί η νόσο σε διαιθητική, εκεί θα πρέπει να πείσει τον άρρωστο ότι θα πρέπει να το υποστεί αυτό το πράγμα. Σαφέστατα. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Μητρόπουλο για την παρουσίαση.